Έχει ένα πολύ καλό ρεπορτάζ ο Γρηγόρης ο Ατρίδης για τον διαιτητή του αγώνα που τον μιλήσαμε πριν με τον Μιχάλη τον Τζόχο. Διαβάζω διάφορα και αφήνω στην άκρη ένα δημοσίευμα που βλέπω εδώ, ότι ο Αμπράμοβιτς λέει εκλιπαρεί για δανεικά για να πληρώσει το προσωπικό του. Κοστίζει, λέει, το προσωπικό του, μόνο το προσωπικό του, 750.000 δολάρια ή ευρώ την εβδομάδα. Έχει έξοδο ο Αμπράμος και ζητάει, λέει, ιδανικά. Εκλυπάρει κιόλας, δηλαδή, κάτι δημοσιεύματα φοβερά. Γρηγόρη, τι γίνεται? Καλά, καλά, μια χαρά, καλό μεσημέρι. 7,5 και 7,5, 15 και 15,30, δηλαδή 3 εκατομμύρια δολάρια, ευρώ, λίρες, δεν ξέρω, έχει κάθε μήνα έξοδα για το προσωπικό του ο Ρωμάν. Εντάξει, okay. Εντάξει, είναι προβλήματα και αυτά, μην το γελάς. Δεν είναι και κάτι απλό δηλαδή. Είναι αυτό που λένε καμιά φορά αυτοί που έχουν τη μεγάλη οικονομική δυνατότητα, ότι δεν είναι εύκολο και να είσαι πλούσιος, γιατί έχεις πολλές σκέψεις στο μυαλό σου. Καλά, δεν πειράζει να δοκιμάσουμε κι εμείς να δούμε. Να νιώσουμε το συντελεστή δυσκολία σε αυτόν εδώ, να δούμε πόσο ψηλά είναι. Δεν είναι κακό. Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Θα έπρεπε με νόμο να υπάρχει αυτό. Μια φορά το μήνα, ας πούμε, να είναι κάποιος πλούσιος. Πολύ όμως. Να κάνει τι θέλει. Τέλος πάντων. Να το δοκιμάσουμε και να το απορρίψουμε. Πριν πάμε σε αυτό το θέμα που θες να συζητήσουμε, ναι, επειδή σε άκουγα λίγο πριν, νομίζω ότι το δίλημα ποιον θα πάρετε, βασικά ποια θα πάρετε μάλιστα στο Παρίσι, αν κερδίσετε, ναι, είναι από τα δυσκολότερα που μπορεί να σου τύχει αν είσαι νικητής σε μια κλήρωση. Δηλαδή, και μπορείς να πάρεις δωρεάν και κάποιον άλλον. Ναι, πώς θα πας στο σπίτι και θα πεις: αγάπη μου, πάω στο Παρίσι, γιατί εκεί θα τελειώσει η πρόταση. Δεν θα προλάβεις να πεις για τον τελικό του Champions League. Εννοείται. Θα δεις μια βαλίτσα στο χέρι και θα πεις τώρα: ναι, αλλά δεν θα πάμε μαζί, θα πάω με τον φίλο μου. Τι? Είναι λίγο δύσκολο αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει. Ναι. Στείλτε μήνυμα γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα πεις μόνο ότι θα πάμε, κερδίσαμε να πάμε στο τελικό του Champions League και θα πάμε, ξέρω εγώ, με τον Γρηγόρη. Την πόλη δεν θα την πεις ποτέ. Ναι, δεν, ναι, θα την πεις ποτέ. Ή μπορεί να πεις ότι ο Γρηγόρης κέρδισε και θα με πάρει. Α, ναι, 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 ναι. Αυτό είναι πιο σωστό. Ναι, 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 αυτό είναι. Το βρήκες, το βρήκες. Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι. Αγάπη μου, ο Γρηγόρης κέρδισε. Τι να κάνω, τι να κάνω. Αναγκαστικά πρέπει να πω και εγώ δύο, γιατί να του κάνω παρέα. Θα σου φέρω μια κοκό Σανέλ. Κάτι θα φέρεις πάντως. Καλύτερα... Αν πας με τον φίλο σου, αναγκαστικά θα φέρεις κάτι. Όχι, αν είναι να πάρεις κοκό Σανέλ, καλύτερα να πληρώσεις το εισιτήριο. Πιο φθηνό είναι. Ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, για πες, Γρηγόρη. Αυτός ο διαιτητής της αναμέτρησης για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Μαρσέη είναι από τις περιπτώσεις που ο συνδυασμός της απουσίας του ΒΑΡ από μια ευρωπαϊκή διοργάνωση που... Πραγματικά απορώ πως η UEFA το αφήνει και συμβαίνει αυτό. Ναι, ρε, γιατί ναι, πλέον είμαστε και στους 8, θα έπρεπε να γίνεται και από νωρίτερα. Γενικά μπορεί να είναι η τρίτη τη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση και να έχουμε και μια διάθεση στην Ελλάδα εμείς να την υποβαθμίζουμε λίγο, λες και έχουμε πάρει ποτέ κάποια τέτοια. Αλλά από μόνη της η UEFA θα έπρεπε να πει ότι αφού τα περισσότερα, σχεδόν όλα τα γήπεδα των ομάδων που συμμετέχουν πληρούν τις προϋποθέσεις, θα έπρεπε να χρησιμοποιείται κανονικά και το ΒΑΡ. Και δεν νομίζω ότι είναι και τόσο το οικονομικό πρόβλημα. Πάντως, ΒΑΡ δεν υπάρχει. Και δεν θα υπάρχει ούτε την Πέμπτη στη Μασσαλία. Οπότε ο Πολωνός που έχει οριστεί, ο Μαρτσίνιακ, τον οποίο νομίζω ότι τον ξέρουμε πλέον, γιατί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχουμε και ξένους διαιτητές στα παιχνίδια της Super League, και ευτυχώς θα πω εγώ. Και τον ξέρουμε γιατί έχει σφυρίξει και σε παιχνίδια της Ελλάδας, έχει σφυρίξει και σε παιχνίδια του εξωτερικού. Πάντως αυτό που σου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και φτάνει στα όρια της ανησυχίας ως στοιχείο, είναι το γεγονός ότι μιλάμε για ένα διαιτητή που το λατρεύει το πέναλτι. Δηλαδή, να έχουμε ένα διαιτητή ο οποίος σφυρίζει την εσχάτη των ποινών σε ποσοστό που αγγίζει το 50%, δίνει στα μισά παιχνίδια από τα οποία έχει σφυρίξει, έχει δώσει πέναλτι. Οπότε είναι από μόνο του λίγο μεγάλο το νούμερο και δεν μπορεί να το αφήσει να περάσει έτσι, νομίζω. Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, ίσως είναι και ένα στοιχείο το οποίο απασχολεί περισσότερο και αυτούς που ασχολούνται πιο πολύ και με το στοίχημα σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή αυτούς που θα την παρακολουθήσουν πολύ την αναμέτρηση της Πέμπτης, γιατί θα έχουν ποντάρει και κάτι συγκεκριμένο. Ναι. Να δούμε. Ναι. Πάντως, σε συνολικά
30 παιχνίδια τη φετινή σεζόν έχει 14 πέναλτι. Και επειδή αυτό το παιχνίδι που θα σφυρίξει για τον ΠΑΟΚ, το Μαρσέι ΠΑΟΚ την Πέμπτη στη Μασσαλία, θα είναι το 100ο του παιχνίδι, μιλώντας για τις διεθνείς αναμετρήσεις που έχει σφυρίξει, mm-hmm. Σε αυτά τα 99 παιχνίδια έχει δώσει 43. Άρα, καταλαβαίνεις Γιώργο, ότι και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. 43 πέναλτι σε 99 παιχνίδια. Σχεδόν στα μισά. Αν πεις τώρα μπορεί να έδωσε κάποιο μάτς παραπάνω από ένα. Οπότε οκ. Okay. Ναι, ναι, ναι. Έχει, άμα θυμάσαι το φετινό παιχνίδι της Juventus με την Villarreal που... Α, αυτός το σφυρίζει το μάτς εκείνο. Ναι, ναι, ναι. Οι Ισπανοί κατάφεραν να πάρουν μια πολύ μεγάλη πρόκριση. Έχει 2 πέναλτι. Α, αυτός είναι. Οκ, okay, okay, ναι, ναι, ναι. Δεν είναι τώρα, για να μην δώσουμε μια... να μην παραπληροφορούμε και μην δώσουμε λαθεμένη εικόνα στον κόσμο. Δεν έχει σφίριξει όρια πέναλτι που τα ψάχνεις για να πεις ότι δεν είναι. Έχει και κάποια τέτοια και αντίστοιχα να παίρνεις αποφάσεις. Αλλά είναι διαιτητής ο οποίος στατιστικά σφυρίζει πάρα πολλά πέναλτι στις αναμετρήσεις τις οποίες ορίζεται. Έμπειρος βέβαια διαιτητής, πολλά χρόνια διεθνής και έχει φτάσει να σφυρίζει και σε πολύ υψηλό επίπεδο και σε άλλες διοργανώσεις, όχι μόνο στο conference. Μακάρι να μην μας απασχολήσει για αρνητικό λόγο το βράδυ της Παρασκευής. Ναι, ωραία. Έτσι είναι. Ωραίο μάτς θα δούμε. Μακάρι να είναι και καλή η διαιτησία και να επιστρέψει ο ΠΑΟΚ με ένα θετικό αποτέλεσμα, ένα καλό αποτέλεσμα από τη Μασσαλία. Και ευτυχώς από ό,τι φαίνεται θα μπορέσουν να ταξιδέψουν και αυτοί που ανυπομονούν εδώ και πολλές ημέρες ναι, και ναι. καταφέρει να βρουν τρόπο για να ταξιδέψουν στη Μασσαλία, γιατί και αυτό είναι από αυτά που λένε μη σου τύχει. Να περιμένεις τόσες μέρες ένα παιχνίδι να έχεις καταφέρει. Γιατί είναι και πολύ δύσκολη η εκδρομή στη Μασσαλία και οικονομικά και με τις ανταποκρίσεις. Ακριβή. Καταφέρει να το έχεις κλειδώσει και να έρχεται μια απεργία και να σου λέει τελευταία στιγμή ότι μπορεί και να μην πας. Ευτυχώς φαίνεται ότι δεν θα ισχύσει κάτι τέτοιο και θα μπορέσει να ταξιδέψει ο κόσμος. Ακριβή. Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε πολύ.